καλησπέρα, καλό απόγευμα κύριε Γιαννούλη. Καλησπέρα σας, γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Να μας δώσετε μια εικόνα και όσον αφορά στην Κρήτη, αλλά και γενικότερα, μιας και είστε στο Προεδρείο της Ομοσπονδίας, για το πώς έχουν τα πράγματα. Επειδή ακούμε και από συναδέλφους σας ότι δεν ήταν όπως τα περίμεναν, δεν είναι η κατάσταση όπως την περίμεναν. Είναι όντως έτσι? Πού βρισκόμαστε? Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι αν τα πράγματα τα παρακολουθούμε έτσι από κοντά, δεν νομίζω ότι περίμεναν πολύ ότι η σεζόν θα ξεκίναγε νωρίτερα. Δηλαδή η σεζόν διαφαινόταν, και τουλάχιστον αυτή ήταν και στο βαθμό που με αφορά και όταν ερωτήθηκα, αυτή ήταν εξ αρχής η απάντησή μου από τον Μάρτιο μάλιστα, ότι η σεζόν θα είναι μία όπως και οι προηγούμενες, ξεκινάει 20 Απριλίου και σε πλήρη εξέλιξη θα μπει 15 με 20 Μαΐου. Για κάποιο λόγο πολλοί είχαν βάλει τις προσδοκίες πολύ υψηλότερα, δηλαδή θεωρούσαν ότι ακόμα και τα τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου θα υπάρχει αρκετή κίνηση. Αυτό δεν είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια, δεν έγινε και τώρα. Ίσως λοιπόν οι αυξημένες προσδοκίες σε ένα βαθμό έτσι έχουν απογοητεύσει τον κόσμο. Το δεύτερο είναι ότι η ροή των πτήσεων, τόσο των εταιριών με πτήσεις τσάρτερ όσο και των κανονικών πτήσεων, επίσης είναι ακριβώς η ίδια με τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή σε πλήρη εξέλιξη μπαίνουν μέχρι, έλεγα, μέσα Ιουνίου. Πάμε από Μάιο ας πούμε και Ιούνιο. Οπότε και αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει να μας εκπλήσει. Στην περίπτωση τώρα αυτή θα συνυπολογίσετε το γεγονός ότι το Μάιο, όπου υπάρχει έτσι η σταδιακή εξέλιξη και κλιμάκωση των πτήσεων από όλα τα αεροδρόμια προς Ελλάδα, προς Κρήτη κτλ. Στην περίπτωση αυτή είχαμε ένα Μάιο με πολύ κακό καιρό, δηλαδή δεν βοήθησε ο καιρός, είχε κρύο, είχε βροχές. Επομένως όλο το κομμάτι του last minute, των ταξιδιωτών της τελευταίας στιγμής, που είναι ένα μεγάλο ποσοστό, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο του Μαΐου, το τριήμερο, το τετραήμερο κτλ, ακόμα και η εβδομάδα, δεν πήγε πολύ καλά, δεν πήγε καθόλου καλά μάλλον. Είχαμε λοιπόν εκεί ένα θέμα. Βεβαίως πάλι εκεί να δούμε ότι τα αεροδρόμια μας δείχνουν παντού αύξηση. Και αν πάρουμε την Κρήτη, στην συγκεκριμένη περίπτωση, και τα Χανιά και το Ηράκλειο έχουν αύξηση. Και τον Απρίλιο και τον Μάιο. Πού είναι ο κόσμος τώρα? Ο κόσμος σε έναν βαθμό έχει πάει λοιπόν, αυτός που ήρθε δεν πήγε στα ξενοδοχεία, πήγε σε άλλο τύπου καταλήματα. Αν είναι βέβαια μέσα στο πλαίσιο το θεσμικό, το τουριστικό και το ξενοδοχειακό, είναι μια χαρά. Αλλά πάρα πολλοί χάθηκαν και στα Airbnb, όπου εκεί βεβαίως υπάρχει ένα θέμα, έτσι, γιατί μέχρι να γίνεται ένα θεσμικό πλαίσιο σοβαρό, όπως ζητάμε και από την Ομοσπονδία και ζητάνε όλοι οι φορείς φυσικά, στην περίπτωση αυτή πρέπει να δούμε πώς αυτός ο κόσμος, κάνοντας ένα σοβαρό θεσμικό πλαίσιο, θα πηγαίνει ή και θα αποφασίσει πολύ πιο εύκολα, τέλος πάντων, να πάει σε μια ξενοδοχειακή μονάδα με τις προδιαγραφές και με την ασφάλεια που του παρέχει. Από εδώ και έπειτα όμως, αυτό που εγώ πιστεύω είναι ότι η σεζόν σιγά σιγά θα αρχίσει, θα πάει καλά, και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι πτήσεις οι προγραμματισμένες είναι παραπάνω από ό,τι ήταν πέρυσι. Ο κόσμος έχει μπροστά το πολύ καλούς μήνες, βλέπουμε και ο Ιούνιος σε επίπεδο έτσι καιρού έχει πάει εξαιρετικά. Οπότε θεωρώ ότι τόσο οι tour operators αλλά και οι μεμονωμένοι ταξιδιώτες θα ταξιδέψουν στην Ελλάδα, και κατά την εκτίμησή μου τα νούμερα θα είναι όπως ήταν και πέρυσι. Αν συνυπολογίσουμε βέβαια τη μεγάλη αύξηση που είχαν οι πόλεις, ιδιαίτερα η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, το πρώτο τετράμινο, θα δούμε ότι πανελληνίως πια σε όλη την Ελλάδα τα νούμερα θα είναι καλύτερα, και από πέρυσι ίσως θα πιάσουμε τα νούμερα του 2019, συνυπολογίζοντας τον τουρισμό των πόλεων, αφού μιλάμε για όλη την Ελλάδα. Οπότε έχουμε να λαβαίνουμε λοιπόν ως χώρα, ας το πούμε έτσι, κύριε Γιαννούλη, και ως Κρήτη που μας αφορά δηλαδή. Κάποια στοιχεία, εκτιμήσεις μάλλον του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ταξιδιών και Τουρισμού, στην φετινή έκθεση οικονομικού αντίκτυπου αναφέρει πως ο κλάδος όσον αφορά στη χώρα μας, του τουρισμού δηλαδή, θα αυξήσει τη συνεισφορά του στο ΑΕΠ, θα φτάσει δηλαδή στα 57,2 δις
σε ένα μακροπρόθεσμο βέβαια ορίζοντα, έως το 2033, δηλαδή μέσα στην επόμενη δεκαετία για τη χώρα μας, και ότι θα έχουμε μια ανάκαμψη στον ελληνικό τουρισμό και τη φετινή χρονιά, τουλάχιστον έτσι δίνουν κάποια στοιχεία αυτής της έρευνας, της εκτίμησης του Παγκόσμιου Συμβουλίου. Επειδή είναι και αρκετός κόσμος ο οποίος εμπλέκεται σε αυτό το κομμάτι, παρά το γεγονός ότι ακόμα υπάρχει ένα ζήτημα στις θέσεις εργασίας, έτσι που προέκυψε τα προηγούμενα χρόνια, και εξακολουθεί να υπάρχει, κύριε Γιαννούλη. Ναι. Δεν κατάλαβα την ερώτηση. Ναι, ότι ο τουρισμός είναι ένας κλάδος που εξακολουθεί να είναι κέριος στη χώρα μας. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδιών και Τουρισμού αναφέρει πως θα έχουμε μία ανάκαμψη και τη φετινή χρονιά, και ότι η συνεισφορά του τουριστικού κλάδου στην ελληνική οικονομία φέτος θα φτάσει τα 39,2 δις, ενώ συνολικά έως το 2033 θα φτάσει στα 57,2 δις. Ναι. Αυτό καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικός είναι ο κλάδος αυτός για την ελληνική οικονομία και για τους ανθρώπους που απασχολεί. Έτσι, μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Ναι, σωστά, έτσι ακριβώς. Ναι. Γι' αυτό οτιδήποτε φαίνεται να μην πηγαίνει καλά, κύριε Γιαννούλη, προκαλεί και αναταράξεις και ανησυχία για το οπωσδήποτε, και συζητάμε. Οπωσδήποτε προκαλεί ανησυχία, όμως εγώ διαφωνώ. Δεν είναι ότι κάτι δεν πήγε καλά. Μάλιστα. Είναι και ακόμα 4 μήνες για να τελειώσει η επίσημη σεζόν, και μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουμε τουρίστες στην Ελλάδα οι οποίοι θα έρχονται για άλλους προορισμούς. Δεν είναι μόνο παραθεριστικός τουρισμός, είναι και τουρισμός των πόλεων. Εγώ, όπως σας είπα και πριν, αυτό που διαφαίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι θα είμαστε πολύ κοντά στα νούμερα του 2019 και σίγουρα πολύ παραπάνω από πέρυσι, σαν Ελλάδα, σαν χώρα. Και βεβαίως και ο τζίρος θα είναι αυξημένος. Βέβαια, υπάρχει πάντα ένα λάθος, με την έννοια ότι συνυπολογίζεται πάρα πολλοί κόσμος, υπολογίζει τις περισσινές δαπάνες ανά άτομο σε σχέση με τις φετινές, οι οποίες είναι κάτω. Αυτό οφείλεται σε δύο λόγους. Οφείλεται ότι ο μέσος όρος διαμονής φέτος είναι πολύ μικρότερος, και μην ξεχνάμε ότι πέρυσι, μετά από 1,5-2 χρόνια εγκλεισμού λόγω της πανδημίας, ο κόσμος είχε μια πολύ μεγάλη διάθεση και να ταξιδέψει και να ξοδέψει. Αυτό, εντάξει, σε έναν βαθμό έχει μειωθεί, είναι πιο συγκρατημένες δαπάνες τους όλοι οι πελάτες, και να συνυπολογίσουμε και τον χειμώνα, ο οποίος σε παγκόσμιο επίπεδο ήταν με ενεργειακή κρίση, με πληθωριστικές πιέσεις, με αυξημένα επιτόκια. Αυτά συνέβαιναν σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, και οι δαπάνες θα είναι μικρότερες. Παρ' όλα αυτά, όπως είπατε, έχουμε μια χρονιά η οποία σίγουρα στο ΑΕΠ ο τουρισμός θα έχει ένα πολύ ισχυρό ποσοστό. Ναι. Έχει συζητηθεί αυτό που επισημαίνετε τώρα, ότι υπάρχει κόσμος, υπάρχουν επισκέπτες, αλλά δεν τους βλέπουμε να ξοδεύουν, έτσι, να καταναλώνουν χρήματα, τουλάχιστον όσα θα περιμέναμε. Ναι, νομίζω ότι δεν είναι έτσι. Θα καταναλώνουν, είναι πιο συγκρατημένοι. Πρέπει να δούμε λίγο την εικόνα τη μεγαλύτερη. Είμαστε πιο ακριβοί. Είμαστε πιο ακριβοί. Κύριε Γιαννούλη, εμείς βλέπουμε. Όλο τον κόσμο. Εμείς βλέπουμε ότι, ως Έλληνες δηλαδή, έχουμε ζήτημα στο να ταξιδέψουμε, να κάνουμε ένα ταξίδι, να κάνουμε διακοπές, αν θέλετε, σε κάποιο μέρος της χώρας. Μας είναι πολύ ακριβά τα μεταφορικά, είτε αυτό είναι αεροπλάνο, είτε είναι ένα πλοίο, πόσο μάλλον αν ταξιδεύουμε με την οικογένειά μας, αν πάρουμε ένα αυτοκίνητο. Έχουμε θέμα και με τις τιμές στα ξενοδοχεία, και από φίλους θα σας πω ότι αναζητούν ή επιστρατεύουν καλύτερα φίλους, συγγενείς, ή αλλάζουν έτσι τον προγραμματισμό τους, να πάνε σε μέρη που έχουν ένα φίλο, κάποιο γνωστό που θα μπορούσε 2-3 βράδια να τους φιλοξενήσει. Δεν λέμε ότι είναι το ιδανικό αυτό, αλλά συμβαίνει. Κοιτάξτε, θα έλεγα το εξής, ότι όσο αφορά τα ξενοδοχεία, όπως ακριβώς γίνεται και από το εξωτερικό, πάρα πολλοί Έλληνες μπορούν να κλείσουν
νωρίτερα από την ημερομηνία διακοπών τους, 3-4-5 μήνες νωρίτερα, για να πετύχουν εκπτωτικά πακέτα τα οποία κυκλοφορούν καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα, θα έλεγα μέχρι τέλος Απριλίου. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι παγκοσμίως υπήρξε μια αύξηση στις μεταφορές και στις αεροπορικές και στις ακτοπλοϊκές. Αυτή τη στιγμή όμως διαφαίνεται εδώ και τις τελευταίες 10 ημέρες ότι πολλές αεροπορικές εταιρείες έχουν αρχίσει και κατεβάζουν τις τιμές τους. Το ίδιο πράγμα θα γίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Θα το δούμε και από την Ελλάδα προς άλλες χώρες. Πιθανότητα δεν ξέρω για τα εσωτερικά δρομολόγια, γιατί είναι λιγότερες οι πτήσεις. Αλλά σίγουρα υπάρχει και ο δικός τουρισμός και ο ακτοπλοϊκός. Τέλος πάντων, υπάρχουν διάφοροι τρόποι μετακίνησης. Κάπως θα βρούμε βέβαια μια λύση. Ναι, αλλά δεν υπάρχει. Κύριε Γιαννούλη, εντάξει, πάντως είναι ένα ζήτημα και αυτό. Οπότε, καταλήγοντας, εκτιμάτε ότι η χρονιά, τα νούμερα που αναφέρετε ποια είναι, δηλαδή όταν λέτε ότι θα είμαστε πολύ κοντά στα περσινά νούμερα. Ναι. Στο νούμερο του 2019 και κάτι παραπάνω από το 2022. Ναι, μάλιστα. Οπότε, και σε τζίρο, πανελληνίως. Πόσο ήταν πέρυσι το πάνω κάτω? Περίπου ο τουρισμός ήταν γύρω στα 18 δις. 18 δις. Και οι αφίξεις, αυτό εννοείται, οι αφίξεις? Οι αφίξεις ήταν περίπου 26,5-27 εκατομμύρια. Μάλιστα. Οπότε κάπου εκεί λέτε ότι θα κινηθούμε. Ναι. Και την φετινή περίοδο και έχουμε δρόμο μπροστά μας. Μάλιστα, οπότε να ευχηθούμε και καλή δύναμη σε εσάς, κύριε Γιαννούλη, και στους συναδέλφους σας, δηλαδή να προσφέρουμε ποιοτικό τουριστικό προϊόν στους ανθρώπους που έρχονται και σε εμάς βέβαια τους Έλληνες, και εμείς πελάτες είμαστε, για να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι γενικότερα. Νομίζω μα δεν είναι... υπάρχει αμφιβολία, όλα τα ξενοδοχεία θέλουν τον Έλληνα πελάτη, και όπως σας είπα, πάντα όταν κάποιος κλείσει νωρίς, έχει τα περίφημα τις εκπτωτικές δράσεις που κάνουν τα ξενοδοχεία, τα early bookings. Μάλιστα. Και σίγουρα μπορεί να βρει καλύτερες τιμές. Σίγουρα αν κλείσει 1 Αυγούστου για να πάει διακοπές 3 Αυγούστου, εντάξει, οπωσδήποτε οι τιμές θα είναι αυξημένες. Αλλά πάντα υπάρχει περιθώριο να ψάξει κανείς νωρίς. Μάλιστα. Ας πέψουμε βραδαίως, λοιπόν, κύριε Γιαννούλη. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια να ευχηθούμε. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε και καλά. Εγώ ευχαριστώ.